Συγκλονισμένη είναι η κοινωνία τη Θεσσαλονίκη από τη Μητροκτονία που σημειώθηκε το απόγευμα τη Τετάρτη στην Καλαμαριά. Ένα 29χρονος συνελήφθη και φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία τη 60 χρονης μητέρα του, την οποία διετέλεσε στο διαμέρισμα του 5ου ορόφου στην οδό Παπαδιαμαντιένα. Στον τόπο του εγκλήματο έσπευσαν αστυνομικοί και διασώστε του ΕΚΑΒ ενώ λίγη ώρα αργότερα μέλη τη σήμανση εντόπισαν ένα κουζινομάχαιρο, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήσει ο 29χρονο κατά την τέλεση τη αποτρόπια πράξη του. Η σετελειωμένη φέρεται να ήταν τα τελευταία λόγια του 29χρονου, σύμφωνα με όσα αναφέρουν ενικοί της πολυκατοικία, που άκουσαν τον έντονο καυγά που ξέσπασε λίγη ώρα πριν η γυναίκα εντοπιστεί νεκρή μέσα στο σπίτι τη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θέμα είχε δεκτεί αρκετά χτυπήματα με τα χέρια, ενώ στο μαχαιρί οικιακής χρήσης εντοπίστηκαν ξεκάθαρα σημάδια αίματος. Εντό του διαμερίσματο, οι αστυνομικοί, σύμφωνα με έγκυρε πηγέ, βρήκαν και μία κοντομάνικη μπλούζα εμποτισμένη με αίματα. Ο 29χρονο φαίνεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και να λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή, ενώ φαίνεται πω έμενε με τη μητέρα του, αλλά και σε κοντινό σπίτι με τη σύντροφό του το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μόλι οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι η γυναίκα ήταν νεκρή και πω πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, τον οδήγησαν με χειροπέδε στο τμήμα ασφαλεία. Ενώ λίγη ώρα αργότερα και σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, φέρεται να ομολόγησε πω ευθύνεται για το θάνατο τη μητέρα του. Σύμφωνα με πληροφορίε, ο εισαγγελέα πρότεινε να μεταφερθεί ο 29χρονο στο ψυχιατρίο και στη συνέχεια αποφασίστηκε ο εγκλισμό του. Η σωρό τη άτυχη γυναίκα θα μεταφερθεί την Πέμπτη στην ιατροδικαστική υπηρεσία και από την νεκροψία νεκροτομή θα πέσει περισσότερο φω σχετικά με τι συνθήκε τη δολοφονία. Μέχρι στιγμή δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε τον Καυγάνα μέσα σε γιο και μητέρα, ούτε αν εκείνη την ώρα ήταν και τρίτο πρόσωπο έντο του διαμερίσματο. Πάντω, σύμφωνα με τι πληροφορίε, θεωρείται βέβαιο πω θα καταθέσει στην αστυνομία και η σύντροφο του 29χρονου κατηγορούμενου.